Το πρόβλημα με τις κοινές θέσεις που αντιμετωπίζει η αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων εδώ και χρόνια έγινε ακόμη μεγαλύτερο τον τελευταίο μήνα με την απόσπαση για 2 μήνες 25 ανδρών στα σύνορα στο πλαίσιο της επιχείρησης Ξένιος ΖΕΒΣ που εφαρμόζει το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, την ίδια ώρα που υπάρχουν πληροφορίες και για νέες αποσπάσεις τις επόμενες εβδομάδες. Οι εναπομείνοντες αστυνομικοί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και μάλιστα έχουν καταφέρει σημαντικά χτυπήματα στο έγκλημα που δυστυχώς ανθίζει στην περιοχή. Ωστόσο, οι ανθρώπινες δυνάμεις και αυτόν κάποια στιγμή τελειώνουν. Τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Έχω γίνει γραφικός να τα επαναλαμβάνω. Υπάρχει λειψανδρία στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων, υπολείπεται της οργανικής δύναμης κατά 70 άτομα. Στις μεταθέσεις του καλοκαιριού δεν μας ήρθαν πολλά άτομα. Περιμένουμε στις επικείμενες, εάν θα αποφασίσει η φυσική και η πολιτική ηγεσία να μας ενισχύσει. Σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό υστερούμε πάρα πολύ, όπως όλες οι αστυνομικές διευθύνσεις της Ελλάδος. Τα αυτοκίνητά μας δεν είναι σε καλή κατάσταση, το ίδιο και οι μηχανές Δίας και γενικά της ΑΔΕΛΤΑ Τρικάλων έχουν πρόβλημα οι δίχυκλες μοτοσυκλέτες. Παρ' όλα αυτά, το προσωπικό δηλώνει πάντα παρόν, καταβάλει προσπάθειες φιλότιμες για την αστυνόμευση του νομού Τρικάλων. Και πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους.